Λοιπόν, τελειώσαμε το μάθημα πρακτικά. Όλε αυτέ τι πληροφορίε, και όπω σου έχω πει, αυτό είναι ένα μάθημα αναφορά. Δηλαδή, καλό θα είναι μετά να παίξει με αυτέ τι ιδιότητε και να τι κατανοήσει σε βάθο. Γιατί οι ασκήσει κάνουμε συγκεντρωτικέ στο τέλο τη κάθε ενότητα την οποία βλέπουμε. Οπότε, όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένω είναι φοβερά σημαντικά και πρέπει να τα κατανοήσει πάρα πολύ καλά για να προχωρήσουμε. Ωστόσο, να πούμε κάτι από το μέλλον, ε, γιατί τώρα παίζουμε με ένα κουτάκι και κατανοούμε τις ιδιότητες, αμέσως μετά όμως σε μια κανονική σελίδα, το κουτί θα είναι μέσα στο κουτί που θα είναι μέσα σε ένα άλλο κουτί, που θα έχει κάτι γειτόνου, που θα έχει κάτι παιδιά, που θα έχει κάτι τρισέγγωνα και θα γίνεται μια δολοφονία, έτσι, αυτό να είναι απόλυτα κατανοητό. Εκεί έγκυται και όλα και η δυσκολία της CSS, όταν δηλαδή αρχίζουν τα κατασκευάζονται και γίνονται περίπλοκα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε βήμα-βήμα και να κατονούμε πάρα πολύ καλά τις ιδιότητες τις οποίες αναφέρουμε. Τώρα άκου να δει. Σκέψου ότι έχει μια σελίδα η οποία να είναι έτσι ψηλοπερίπλοκη. Να έχει κουτιά μέσα στα κουτιά να γίνεται μια δολοφονία. Α πούμε ότι θέλει να δει τώρα τι σχέση έχει το ένα κουτί με το άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, α πούμε, ένα κουτάκι με τον από κάτω του. Έτσι, τα έχω φτιάξει καλά. Είναι στοιχισμένα σωστά. Είναι όμορφα. Ε, και θέλει τώρα να πα να βάλει ένα προσωρινό περίγραμμα στο κουτί. Ούτω ώστε να βλέπει μέχρι ποια είναι τα ωριά του. Ποιο είναι το πραγματικό του πλάτο. Να το βλέπει με το μάτι έτσι οπτικώ εύκολα. Καταλαβέ. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι αν πα να το κάνει αυτό με το border και πει Α βάλω προσωρινά λίγο ένα border στα κουτάκια μου για να κάνω τη δουλειά μου, ε, αυτομάτω το border προσμετράται στι διαστάσει και σου αλλοιώνει τη σελίδα. Δεν μπορεί να να βάλει ένα border και να πει να το δω λίγο πώ πάει. Καταλαβέ. Γι' αυτό το λόγο έχει φτιαχτεί ένα άλλο property το οποίο είναι το outline, το οποίο κάνει το εξή πηγαίνει και ζωγραφίζει ένα κουτί γύρω γύρω από το κουτί και συγκεκριμένα ζωγραφίζεται έξω από το border και όταν λέμε έξω από το border εννοούμε το εξή ότι αν γυρίσουμε εδώ εντάξει, το border πες ότι το έχει καθορίσει κανονικά στο γραφιστικό σου στοιχείο οπότε το outline θα αρχίσει να ζωγραφίζεται αμέσως μετά το border εντάξει. Ε, και είναι το, το ορατό το ορατό κουτίπτο το οποίο λέγαμε, που είναι από το border και μέσα. Οπότε, το outline σογραφίζεται έξω από το border και επικαλύπτεται με το margin, χωρίς όμως να το κουνά. Καταλαβες, δεν πάει και μπαίνει το outline μεταξύ του border και του margin, αλλά πηγαίνει και σογραφίζεται πάνω από αυτό. Ούτω ώστε να βάζει εσύ όρια και να μπορέσει να κάνει το debugging. Δηλαδή, αν έχει κάποιο λαθάκι, να μπορέσει να το εντοπίσει. Τώρα, κάποιοι διαστραμμένοι βέβαια το χρησιμοποιούν και για να βάλουν και στήλα, αλλά αυτό είναι πρόβλημά του για την ώρα εμεί θα το κρατήσουμε στη φυσική του θέση που είναι να βοηθάει στο debugging. Και αυτή τη στιγμή, εγώ έχω φτιάξει εδώ μια σελίδα που λε, η οποία έχει κάποιο πρόβλημα, α πούμε. Οπότε πήγα και τούχωσα outlines, ούτω ώστε να καταλαβαίνω το κάθε κουτάκι μέχρι που πάει. Κατάλαβες και αμέσω μετά να κάνω τι διορθώσει μου όπω θέλω. Ποιε είναι οι τιμέ που παίρνει το outline θα τις πούμε λίγο επιδερμικά γιατί στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για το border και παίρνει τις ίδιες τιμές που παίρνει και το border. Εντάξει. Οπότε ρίχνουμε μια πρώτη διαγώνια ματιά σε αυτές τις τιμές. Εσύ θα θυμάσαι όμως ότι το outline παίρνει τις ίδιες τιμές με το border και έτσι μπορείς να το καθορίσεις πολύ εύκολα. Και αυτές οι τιμές είναι, παίρνει το outline style, είναι ένα πρότυπερ το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και θυμάσαι ότι συνήθως βάζαμε solid ας πούμε ότι είναι στη βαρή γραμμή αυτές είναι άλλες τιμές δηλαδή είναι το dotted, είναι με τελίτσες, με παυλίτσες είναι διπλή γραμμή, το ένα το άλλο το παράλλο διάφορε τιμέ διαστραμμένε, τι οποίε θα τι μελετήσουμε αναλυτικά στο επόμενο μάθημα. Συνήθω εμεί θα βάζουμε το solid. Αμέσω μετά, όσον αφορά το width, το πιο συνηθισμένο είναι να βάζει ένα συγκεκριμένο μήκο. Α πούμε, εδώ πέρα πηγαίνω και του βάζω 2 pixels. Έχει όμω και κάτι άλλε τιμέ που θα τι δούμε στο επόμενο μάθημα μαζί με τον border. Επίση, το outline color. Μπορούμε να πάμε να του καθορίσουμε ό,τι χρώμα γουστάρουμε. Έτσι, και βλέπεις εδώ πέρα, το έχω βάλει red, black, green κτλ. Ή και άλλες τιμές οι οποίες μπορούμε να βάλουμε άμα θέλουμε και συντομογραφικά τώρα, που είναι και ο πιο συνηθισμένο τρόπο να βάλεις το outline, είναι να πα να βάλει το style, να πα να βάλει το width και να πα να βάλει και το color. Και με όποια σειρά θε κιόλα, εντάξει, δηλαδή δε εδώ ότι έχω βάλει πρώτα το width, αμέσω μετά έχω βάλει το style, αμέσω μετά έχω βάλει το color και στη συνέχεια με τον τρόπο αυτό να καθορίσεις το outline και να κάνεις τη δουλειά σου. Επίσης, ορίζεται ακόμα μια ιδιότητα, η οποία είναι ο outline offset, στην περίπτωση που θες να απομακρύνεις το outline από το τέλος του border. Δηλαδή, αν γυρίσουμε λίγο πίσω εδώ που λέγαμε, μπορώ να του πω outline να έχει offset το οποίο να είναι 50 pixels και θα πάει το outline και θα μου το βάλει ακριβώς στα όρια που βρίσκεται το margin. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, δηλαδή αν βάλεις το outline offset να έχει την ίδια τιμή με το margin, στην ουσία έχει φτιάξει ένα πλαίσιο το οποίο σου ζωγραφίζει ακριβώ μέχρι πού φτάνει το margin. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην πράξη όταν κάνει debugging τη σελίδα σου. Αυτά που λες τα νέα, ας ρίξουμε μια ματιά και στο παραδείγματάκι, στοιχειώδες είναι, εντάξει. Και αυτό εδώ λοιπόν, έχει εδώ ένα body το οποίο έχει πέντε παραγράφους, έχει και ένα span ας πούμε. Και στη συνέχεια αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ είναι ότι ο καθολικός επιλογέας έχει πάει και έχει βάλει, καθολικό, έχει βάλει σε όλα ένα outline το οποίο είναι κόκκινο και εδώ τώρα βλέπεις και κάτι και σου υπόσχομαι ότι δεν κρύβεται κάτι άλλο γιατί τι, τι να κάνουμε είναι περίπλοκα, μακάρι να ήταν πιο απλά αλλά δεν είναι πιο απλά που είναι τώρα αυτό, να το, ωραία. Και θέλω να παρατηρήσεις εδώ ότι έχουμε ότι στο αστεράκι λοιπόν έχει καθοριστεί ότι όλα έχουν ένα κόκκινο χρώμα και αμέσως μετά γίνεται υπέρβαση και έχουμε ότι το πιο εξωτερικό κουτί το οποίο υπάρχει στην πραγματικότητα είναι το κουτάκι του html. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχει το κουτάκι του html που έχει μέσα το κουτάκι του body που μετά με τη σειρά του body έχει ό,τι έχεις γράψει στο κώδικά σου. Οπότε εδώ έχει μπει το outline να είναι 2 pixel black και επίσης γιατί φαίνεται το html, γιατί έχω βάλει και σε όλα να έχουν ένα margin 10 pixels. Εντάξει. Οπότε από αριστερά από το κουτάκι του html έχει μπει ένα margin 10 pixels και γι' αυτό έχει πάει λίγο παραμέσα. Επίσης, στο body δεν έχω καθοριστεί τίποτα, οπότε το body εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα και έπειτα στα παιδιά του body, που είναι οι παράγραφοι, έχει καθοριστεί να έχουν πράσινο χρώμα. Εντάξει. Και αμέσως μετά το... υπάρχει ένα σπάν εδώ κάπου κρυμμένο, που είναι παιδί του παιδιού του body, είναι εγγόνι του body, είναι αυτό το σπάν τέλο πάντων, το οποίο όπως βλέπεις έχει καθοριστεί να είναι με μπλε χρώμα. Αυτό το οποίο θέλω να παρατηρήσεις εδώ είναι μια συμπεριφορά που την είδαμε λίγο και στο πρώτο βίντεο. Θέλω να την τονίσω όμως κανονικά σαν εντό εισαγωγικών πρόβλημα, το οποίο θα το κατανοήσουμε πλήρως σε επόμενο μάθημα, έτσι. Είναι τα κατακόρυφα περιθώρια. Ενώ βλέπεις ότι στα οριζόντια περιθώρια, στα οριζόντια margins όλα πηγαίνουν καλά, το HTML ας πούμε αφήνει τα 5 πίξελα παριστερά, μετά το body αφήνει τα 5 πίξελα παριστερά, μετά επίσης έχουμε ότι οι παράγραφοι αφήνουν τα 5 πίξελ από αριστερά και επίσης εκείνο εκεί το span αφήνει τα 5 πίξελ από αριστερά και το ίδιο γίνεται και από δεξιά και όλα πηγαίνουν όλα προβλεπόμενα. Στα κατακόρυφα margin όμως υπάρχουν προβλήματα, έτσι, υπάρχουν προβλήματα. Ε, και το μόνο που θέλω να ξέρεις αυτή τη στιγμή είναι ότι στα κατακόρυφα margins υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν πρέπει να σε προβληματίσουν μέχρι να φτάσουμε να τα αναλύσουμε με το καλό στο μάθημα 5-4. Ε, αυτά λοιπόν εδώ κλείνουμε το μάθημα πολύ καλή επανάληψη και στα προηγούμενα, ώστε στο επόμενο μάθημα το καλό να μιλήσουμε πολύ αναλυτικά για τα borders.